Γεια σας φίλοι μου, και στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, βοσκή. Έχω περίπου ένα μήνα να ξανακάνω βοσκή βίντεο, κάπου εκεί, και έχω και κανένα 2 εβδομάδες από ό,τι νομίζω να ξαναδείξω τα κατσικάκια σε βίντεο. Τέλος πάντων, τώρα έχει πολύ καλή μέρα, ηλιόλουστη. Πριν 2-3 μέρες, 4, χιόνιζε, αλλά τώρα έβγαλε ήλιο και το έλειωσε το χιόνι. Τέλος πάντων, έχει καλές μέρες τώρα. Και αφού έχει καλές μέρες, τα ζώα πρέπει να βγαίνουν και έξω για 2 ώρες την ημέρα. Ας πούμε, εγώ τώρα θα τα αφήσω 2 ώρες στο βουνό να φάνε. Τώρα τρώνε πρασινάδα, όπως βλέπετε έχει βγάλει πολύ το χωράφι. Αλλά μετά θα οδηγηθούμε και πάνω για να φάνε και κλαρί από το βουνό. Τα κατσικάκια, παιδιά, έχουν μεγαλώσει αρκετά. Έχουν κλείσει τώρα όλα 1 μηνών και είναι πολύ παιχνιδιάρικα κατσίκια. Έχουν κλείσει όλα 1 μηνών, όπως είπα, και έχουν ξεκινήσει να τρώνε όλα. Γι' αυτό τώρα είναι πλέον καιρός για να έρχονται για βοσκή. Σε 1 μήνα θα είναι για πούλημα τα κατσίκια. Θα πουλήσω τα 4 και θα κρατήσω την καφέ τη θηλυκιά και τη θηλυκιά της κούλας. Και θα έχω στο μέλλον 5 γίδες. Όταν πουλήσω τα κατσίκια, τα 2 θηλυκά που θα κρατήσω, παιδιά, θα τα αποκόψω. Το απόκομα τι σημαίνει τώρα, παιδιά? Το απόκομα σημαίνει να τα βάλω σε ξεχωριστή καλύβα ώστε να μην βυζαίνουν για 2 μήνες και μετά θα τα ξαναενώσω στο κοπάδι ώστε να μην βυζαίνουν. Και θα αρμέγω τις κατσίκες, παιδιά, και θα πίνω υγιεινό και φρέσκο γάλα από τις κατσίκες. Αυτό το χωράφι που το φέρνω, παιδιά, είναι δικό μου, έχει ελιές μέσα. Όπως ξέρετε, πολλοί γίδες τρώνε ελιές, αλλά εγώ δεν τις αφήνω, γιατί εντάξει, να μην χαλάνε και τα δέντρα. Τρώνε όμως κλαρί και πρασινάδα που τους φτάνει άνετα. Μισό λεπτό, παιδιά. Και παιδιά, σήμερα αφού έχει καλό καιρό, τα έφερα για βοσκή. Συνολικά το κοπάδι αποτελείται από 9 άτομα. Στο μέλλον θα είναι 5 βέβαια. Να το αγαπημένο μου κατσίκι και το πιο όμορφο. Και το πιο ήμερο θα έλεγα. Να το. Τα κατσίκια, παιδιά, είναι πανέμορφα, πεντακάθαρα ζώα. Δείτε πώς τρέχουν και παίζουν μέσα στο χωράφι. Δείτε και λίγο τη φύση, παιδιά. Έτσι. Να τώρα, από ό,τι βλέπετε, εκείνο το κατσικάκι φόσκαγε λίγο ελιά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Να το μεγάλο κατσίκι, το πρώτο απ' όλα και το πιο ανεπτυγμένο και το πιο δυνατό λογικά. Να το. Από 2 η 1 έχει, παιδιά, 2 η καφέ, 2 η άσπρη και 2 η μαύρη. Μια χαρά πηγαίνουν τα κατσίκια, δόξα τω Θεώ. Όλα υγιέστατα. Μετά, παιδιά, όπως είπα, θα τα πάω και στο βουνό να φάνε κλαρί. Θα τα αφήσω 2 ώρες. Σήμερα, αφού έχει καλή μέρα, επιβλέπεται να βουσκίσουν. Να μην είναι κλεισμένο όλη μέρα. Εμένα προσωπικά, παιδιά, τα γίδια μου αρέσουν περισσότερο από τα πρόβατα. Εγώ βέβαια δεν έχω κοπάδι με γίδια για να σφάζω και για να αρμέγω, να δίνω το γάλα. Έχω για χόμπι, έτσι, λίγα ζώα. Τα γίδια, παιδιά, να ξέρετε, κάνουν πιο πολλές ζημιές από τα πρόβατα. Αλλά είναι πιο καθαρά και έξυπνα ζώα και μου αρέσουν περισσότερο. Δείτε εδώ τώρα παιχνίδι. Αυτή είναι πιο σκανταλιάρα. Ανεβαίνει πάνω στη μάνα της αρκετές φορές. Αύριο, παιδιά, μάλλον θα βγάλει και η πάπια τα υβριδικά παπάκια. Ελπίζω να βγουν όλα. Εμβολίασα, παιδιά, πρόσφατα τις κατσίκες για την αντιρρεξονημία, να μην μας ψοφήσουν όπως το πρόβατο, το ένα. Πριν κάμποσο καιρό έχει ψοφήσει ένα πρόβατο, όποιος θυμάται. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα ξανασχοληθώ με πρόβατα. Δεν θα ξανασχοληθώ με πρόβατα, παιδιά, γιατί δεν μου αρέσουν. Thank you.
Δείτε πώς παίζουν τα κατσίκια, παιδιά. Η κάθε γίδα, παιδιά, έχει το παρόμοιο χρώμα με αυτή. Δηλαδή, η καφέ έχει καφέ. Η κούλα που είναι άσπρη έχει άσπρα. Η μαύρη έχει κάπου σαν μαύρα. Καταλάβατε. Δυστυχώς, παιδιά, όλα τα κατσίκια έχουν κέρατα. Υπάρχουν και γίδες οι οποίες δεν έχουν κέρατα και λέγονται σούτες. Τις προτιμώ καλύτερα, παιδιά. Αλλά δυστυχώς βγήκαν όλα με κέρατα, αλλά δεν πειράζει. Και κατευθύνονται προς τα πάνω. Και παιδιά, θα σας αφήσω λίγο να ακούσετε πώς βουσκάνει και είδες που μου αρέσει ο ήχος. Να, παιδιά, η κούλα τρώει και κλαρί. Τα κατσίκια πιο πολύ παίζουν, δεν τρώνε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Να τώρα, παιδιά, έχουν πιάσει το κλαρί οι μανάδες να κατεβάσουν φρέσκο γάλα. Δείτε. Ο πατέρας από τα κατσίκια, παιδιά, έχει σκουλαρικάκια στο λαιμό. Κάτι σκουλαρικάκια που έχει στο λαιμό. Και μόνο ένα από τα κατσίκια το κληρονόμησε και είναι η θηλυκιά της κούλας. Μισό λεπτό να την πλησιάσω, να σας τα δείξω λίγο, άμα μπορέσω. Γιατί, εντάξει. Να τα, βλέπετε, κρέμεται στο λαιμό. Αυτό δεν είναι τίποτα, παιδιά. Αρκετές κατσίκες έχουν. Είναι από ράτσα, τέτοια. Μόνο αυτό πήρε από τον πατέρα του αυτά, τα σκουλαρικάκια. Δείτε που έχουν χωθεί τώρα τα σκανταλιάρκια. Και πάνω κάτω, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο που σας δείχνω λίγο το κοπάδι από γίδες και κατσίκια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.